Εξ ημώρας ασύ μας εκτείνει.
ξαφνικά πάνω τους και είδα πως υπήρχαν πάρα πολλά πάνω στο έδαφος της παιδιάνας και ήταν κατάξερα. Έπειτα με ρώτησε, «Άνθρωπε, μπορούν τα οστά αυτά να αποκτήσουν ζωή?» Και εγώ απάντησα, «Κύριε Θεέ, εσύ τα ξέρεις αυτά». Τότε μου είπε, «Μίλησε εκ μέρους μου σε αυτά τα οστά και πες τους, ως τα ξερά, ακούστε τον λόγο του Κυρίου. Ο Κύριος λέει σε αυτά τα οστά τα εξής. Προσέξτε, εγώ θα δώσω σε εσάς τροή ζωής. Θα σας εφοδιάσω με νεύρα, θα κάνω να αποκτήσετε σάρκες, θα σας καλύψω με δέρμα, θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα ζήσετε. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Μίλησα λοιπόν εξ ονόματος του Κυρίου όπως με είχε διατάξει. Και ενώ εγώ μιλούσα, έγινε σεισμός που έφερε τα οστά να πλησιάσουν το καθένα προς την άρθρωσή του με το άλλο. Ύστερα, κοίταξα και είδα ότι νεύρα και σάρκες φύτρωναν πάνω στα κόκαλα και από πάνω καλύπτονταν με δέρμα. Ήταν όμως χωρίς πρωί. Τότε ο Κύριος μου είπε, «Μίλησε εκ μέρους μου στην πνοή, μίλησε άνθρωπε και πες την πνοή. Ο Κύριος λέει τα εξής, έλα από τους τέσσερις ανέμους και μπες μέσα σε αυτούς τους νεκρούς για να πάρουν πάλι ζωή». Μίλησα λοιπόν εκ μέρους του Κυρίου, όπως με είχε διατάξει. Μπήκε τότε η πνοή μέσα τους και αυτοί πήραν πάλι ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους και ήταν μια τεράστια συνάθρηση. Και ελάλησε ο Κύριος προς με, λέγω, «Άρατε ποιμας οι άρχοντες ημών και πάθητε ποιλε όλοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». «Είσαι σπίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης». «Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου». Και πάρθητε ποιλε όλοι
Παναγία.